χωρίς κανένα σημασία. Μέχρι τότε που πήρε τους δημοσιογράφους αυτούς που μετά έχουν προκήρυξη. Δηλαδή, μεσολάβησε ένα διάστημα 6 μηνών. Σε αυτό το διάστημα έκλεισε. Δεν βγαίναν δεν έγιναν δηλαδή η έπια να ανταποκρίθηκε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Στο σκοπό για τον οποίο δέχτηκε την ενημέρωση. Θα σας πω πώς εργάστηκε. Με υπερεκμετάλλευση και ξεζούμισμα. Με υπερεκμετάλλευση και ξεζούμισμα. Και με το φόβο πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων ότι ακόμα και αυτοί που περάσανε με τον τελευταίο νόμο θα βρεθούν στο πεζοδρόμιο ανά πάσα στιγμή. Καπάκι σε αυτό, ακούστε με. Καπάκι, δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε στην ΕΡΤ. Είσαστε πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Είσαστε πολύ κοντά στην εφεδρεία. Όχι. Αισθάνεστε ανασφαλείς. Γι' αυτό τους καταλαβαίνετε τους θα σας το απαντήσω εγώ όσο ναι, θα το απαντήσω ευθέως και σας το λέω ειλικρινά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι όπως αυτοί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι. Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και βρεθήκανε μπροστά στον εφιάλτη, προσέξτε, όταν είναι πάντοτε συκοφαντημένοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχοντας ανάγκη σε μία ΕΡΤ που ήταν αποφασισμένο πολιτικά να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ή τη φάει στη μάπα. Και με συνεργάτικο και τούτο και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Αναγκάστηκαν και δεχτήκανε και μάθανε ανθρώπους, όλα τα κανάλια έχουν φτιαχτεί από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους. Τα 3/4. Το εξάμεινο δηλαδή. Όταν έφυγαν. Αυτό το εξάμεινο, ρωτήστε, αυτό το εξάμεινο. Λειτουργήσε αλλά με υπερεκμετάλλευση. Με υπερεκμετάλλευση. Με υπερεκμετάλλευση. Και να είμαστε και ειλικρινείς, δεν ξέρω αν ξέρετε καλά τις οικονομικές υπηρεσίες. Οι άνθρωποι της ΕΡΤ. Και ειδικά οι δημοσιογράφοι, τελειώνω, δουλεύανε με τα ωράρια τα νόμιμα. Τα νόμιμα. Και με τις βάρδιες τις νόμιμες. Και με τα ωράρια της Ένωσης Συντακτών δεν θα έβλεπε μισός κυβερνητικός ή εμείς από την αντιπολίτευση 5 λεπτά στον αέρα. Θα ήταν όλα κατεβασμένα.